Παιδιά, καλησπέρα. Το ξέρω ότι τελευταία έχουμε εξαφανιστεί από τα social, από το YouTube και από τα πάντα. Πιστέψτε με, δεν περνάμε και πάρα πολύ εύκολα. Χαίρομαι πάρα πολύ όμω που είμαι εδώ και θα σα μεταδώσω όλο το κλίμα και το vibe το οποίο υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Είμαστε παιδιά στι κεντρικέ αποθήκε Φίκα. Γιατί επειδή το μαγαζί τρέχει και δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Επειδή έχει πάρει παιδιά όλο το event στην πλάτη και η Μαριάννα και η Αργυρό. Είμαστε στι κεντρικέ αποθήκε Φίκα. Που μαζεύουμε όλα τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα στήσουμε Κυριακή πρωί για να είναι την Κυριακή αυθημερών όλα έτοιμα. Δεν θα κουμπίσουμε τίποτα το Σάββατο, οπότε μπορείτε να καταλάβετε και εσεί τι οργάνωση χρειάζεται. Το μόνο παιδιά που μπορώ να σα πω μετά από πάρα πολύ κόπο και υδρότα, και αν δεν είχα όντω δεν είχαμε το φίκα που το λέει και το μότο του Organizing Freaks δεν θα είχαμε κάνει πολλά πράγματα από αυτά, πάρα πολλέ επικοινωνίε, πάρα πολλού χορηγού, γιατί το γνωρίζετε κι εσεί, οι χορηγοί δεν θέλουν μόνο διασυνδέσει, γιατί οι περισσότεροι χορηγοί παιδιά δεν είναι κάποια διασύνδεση φέτο, είναι μόνο επικοινωνία. Μα αγκαλιάσανε γιατί είδαν ότι είναι για καλό σκοπό. Το λέω τώρα και μου τη τρίχα, παιδιά. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα φέτο, επειδή πέρσι είχαμε μαζί μα και την αστυνομία και όλα αυτά και καταλάβαμε παιδιά ότι το αγκάλιασε πάρα πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι περιμέναμε κι εμεί το event, και φέτο θα είναι επί δύο και επί 3. Έχουμε βρει πάρα πολλά εμπόδια μπροστά μα στο να γίνει αυτό το event, αλλά δεν πτωούμαστε. Είμαστε εδώ. Το event θα γίνει, θα είναι στο ACA, θα είναι συντονισμένο τόσο καλά φέτο που δεν το πιστεύει κανεί σα. Ό,τι παροχή παιδιά θα έχει μέσα θα είναι δωρεάν. Θα έχει πάρα πολλά event και happenings πολύ σοβαρό DJ. Θα έχουμε τη Monster που με τα Monster Track θα μοιράζει πάρα πολλά Monster και θα τα πω και όλα τα άλλα στην πορεία. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μα ότι είναι ένα event που γίνεται παιδιά για καλό σκοπό, χωρί κανένα οικονομικό όφελο. Οπότε θα πρέπει να σεβαστούμε όλοι το ΑΚΑ, να τηρούμε τον κώδικα οδική κυκλοφορία, το κράνο σε πρώτη φάση μπουφάν, γάτια, μπότε. Εννοείται ότι θέλει να βάλει ο καθένα το φοράει, γιατί πάμε να περάσουμε ένα καλό μήνυμα. Δεν πάμε να κάνουμε μία βόλτα και να μα. Μην το πω. Παιδιά, μέσα στο ΑΚΑ που φέτο έχουμε πολλού εθελοντέ και από την ΕΝΤΑ που είναι πυροσβέστε, πιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία. Θα έχουμε πάρα πολλού και ευχαριστούμε το Στάθη για αυτό το κομμάτι που θα είναι και όλα τα παιδιά από την ΕΝΤΑ που θα είναι και όλου του εθελοντέ που θα έχουμε και είχαμε και πέρσι και πάρα πολύ άλλο κόσμο που θα το πω και θα κάνω ένα βίντεο μετά το event που ε, σίγουρα θα ξεχνάω το, αλλά του ευχαριστούμε όλου μέσα από την καρδιά μα, μέσα στο ΑΚΑ. Οτιδήποτε και αν γίνει, παιδιά δεν παίρνει καμία μηχανάκι μπροστά. Ό,τι και να γίνει μέσα στο ΑΚΑ, κατευθείαν κάποιο από αυτού του φανταστικού ανθρώπου του τον έχει πάρει κατευθείαν και τον έχει βγάλει εκτό. Γιατί είναι θέμα ασφαλεία. Αν είμαστε 2-3.000 μηχανέ και ένα κάνει κάτι, γιατί να την πληρώσουμε όλοι. Εκτό αυτού, παιδιά του χρόνου ή και φέτο ακόμα, θα μα κόψει τα φτερά για να κάνουμε ένα τόσο δυνατό και ηχηρό μήνυμα, το Protect Your Dreams, το να προστατεύουμε τα όνειρά μα και πάντα χρειάζεται να φοράνε το κράνος μας, γιατί ένας έκανε μια βλακεία οι δύο έκαναν μια βλακεία και όλοι οι άλλοι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να γίνει αυτό. Οπότε θα πρέπει να έχετε τα μάτια σας 14 και στη μοτοπορία και μέσα στο ΆΚΑ και όταν φτάνετε στο ΆΚΑ και όταν φεύγετε από το ΆΚΑ μην προσπαθήσετε να κάνετε πράγματα για να δείξετε κάτι σε κάποιον. Αν παιδιά πραγματικά σέβεστε εμένα, το Γιώργο, τη μοτοκίνηση, το Φίκα και όποιον έχει στηρίξει αυτό το event για να φτάσει εκεί που έχει φτάσει και να περάσουμε ένα μήνυμα ότι protect your dreams, ο τρόπος που θα πρέπει να το κάνετε είναι πρώτον η παρουσία σας και δεύτερον να είστε κύριοι σε αυτό το event και εντό και εκτός. Αυτό το μήνυμα παιδιά που θέλουμε να περάσουμε είναι το πάντα κράνος και τίποτε παραπάνω. Και σε καμία περίπτωση, επειδή έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο, θα έρθω με τη μηχανή τη χαγιαμπούς. Ελάτε με ό,τι έχετε δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν έχετε ένα παπί και μία μηχανή, ελάτε με το παπί. Είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο: Ότι πρέπει να φοράμε κράνο, να το κάνουμε μόδα και όποιον βλέπουμε χωρί κράνο να είναι δακτυλοδεικτούμενο. Οπότε, παιδιά, αυτά από μένα σε αυτό το κομμάτι. Πάμε λίγο τώρα να σα πω όλη τη διαδικασία για να έρθετε στο event. Τι events και happenings θα ακολουθήσουν μέσα και γενικότερα όλο το πλάνο του. Ride Out Protect Your Dreams 2024. Λοιπόν, ξεκινάω με το πιο ωραίο. Πίσω μας έχουμε ένα πίνακα, 2 μέτρα ύψος, 3 μέτρα φάρδος. Ο συγκεκριμένο πίνακα λέει: Γράψε μια ευχή. Θα υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί μαρκαδόροι, παιδιά, με αυτόν εδώ τον πίνακα, τον φανταστικό, ο οποίο θα παίρνει ο καθένα ένα μαρκαδόρο και θα γράφει μια ευχή. Οι ευχέ πρέπει για μένα να είναι συγκεκριμένε για το κράνο. Φορά το κράνο σου, το κράνο σου ζωή. Οπότε, αυτόν εδώ το φανταστικό πίνακα θα πρέπει να γράψουμε διάφορε ευχέ για όλου του μοτοσυκλετιστέ εσεί θα είστε οι πρωταγωνιστέ σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Οπότε, παιδιά, θέλω να το γεμίσουμε αυτόν τον πίνακα, να γίνει πολύχρωμος και του χρόνου να είναι διπλάσιο. Φεύγουμε από αυτόν εδώ τον πίνακα. Τα happenings, παιδιά, που θα έχουμε στο Ride Out 2024. Θα έχουμε τον official MotoGP GP που τον έχετε δει δύο χρονιά σε Ρή και στην έκθεση μοτοσυκλέτα. Και ναι, θα είναι εκεί πέρα κανονικά με 65 τηλεόραση, με κανονική μηχανή αγωνιστική, να ανέβετε πάνω και να δείτε όσοι δεν έχετε οδηγήσει στην πίστα, το πώ είναι να οδηγάς μια street μηχανή στην πίστα. Οπότε αυτό θα μπορεί να το κάνει ο καθένα. Θα έχουμε double ring contest. Τι είναι τώρα το double ring contest. Το double ring contest είναι, θα σα το πω έτσι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ο καλύτερο χρόνο από όλου, ο καλύτερο. Δηλαδή θα έχουμε μια οθόνη που θα γράφει τον καλύτερο χρόνο. Άμα κάνει μπει το χρόνο, θα μπει ο χρόνο σου. Άμα κάποιο τον κερδίζει, θα μπει ο χρόνο σου. Οπότε μόνο καλύτερο χρόνο κερδίζει ένα κράνο FF805 Thunder τη LS2 Carbon αξία 549 ευρώ. Λοιπόν, πώ λαμβάνει μέρο, βασικά λαμβάνει μέρο, περιμένει νουρά, αλλά πώ θα γίνει αυτό ο διαγωνισμό. Το ένα χέρι πάνω σε ένα μπουτόν, μπροστά σου έχει μια οθόνη, φορά ένα κράνο το οποίο θα στο προμηθεύσουμε εμεί εκείνη τη στιγμή. Είναι double ring. Με το ένα χέρι στο μπουτόν και με το άλλο εδώ πατά και ξεκινά με το ένα χέρι. Κλείνει το double ring και το κουμπώνει και όταν το κουμπώσει, πατά. Αυτό ο χρόνο, παιδιά, ο καλύτερο σε κερδίσει ένα carbon FF805. Εννοείται, παιδιά, πω θα υπάρχει ρέφερη για να βλέπει αν όλη η διαδικασία έγινε σωστά με σφυρίχτρα και θα υπάρχουν και κίτρινε και κόκκινε κάρτε. Οπότε δεν θέλω κανεί από εσά να κλέψει. Μαζί μα θα έχουμε τη Heineken σαν χορηγό 0%. Γιατί πρέπει όλοι μα να μάθουμε πόσο με το αυτοκίνητο, αλλά ειδικότερα και με τη μηχανή, όταν οδηγάμε δεν πίνουμε ποτέ. Οπότε θα έχουμε μπύρε με 0% αλκοόλ. Οπότε, παιδιά, θα έχουμε δύο τραπέζια beer pong. Όσοι δεν έχετε παίξει από εσά, είναι φανταστικό το beer pong. Έχουμε δύο τραπέζια beer pong που ο νικητή του κάθε τραπεζιού κάθε φορά θα κερδίζει και κάποια δώρα. Δεν θα είναι ατομικό παιχνίδι, αλλά θα είναι ομαδικό. Θα παίζονται μία ομάδα των δύο ατόμων κάθε φορά με μία ομάδα των δύο ατόμων από την άλλη πλευρά. Κανόνε εκεί θα σου πει ο ρέφερη, ο οποίο θα υπάρχει ένα ειδικό ρέφερι που έχει σπουδάσει στην Αγγλία και έχει παίξει πάρα πολύ μπύρπονγκ. Πιστέψτε με. Απλά η διαφορά, παιδιά, εδώ θα είναι με 0% μπύρα. Εδώ θα έχουμε το ζελατίνα challenge που θα λέτε τι είναι αυτό τώρα. Εδώ θα σκράτσω λίγο σε αγωνία. Θα υπάρχει ένα διαγωνισμό που όποιο σπάει μία ζελατίνα σε ένα χρονικό διάστημα θα κερδίζει κάτι. Πάρα πολλοί γνώστε από εσά γνωρίζουν ότι μια ζελατίνα μοτοσυκλέτα είναι φτιαγμένη και είναι τόσο ακριβή γιατί δεν μπορεί να σπάσει. Οπότε τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Κυριακή για αυτό εδώ το event. Εννοείται ότι ο Γιώργο είναι εκεί και θα έχουμε το Ride Out Merch 2024. Για όποιον δεν πρόλαβε ή δεν μπόρεσε να πάρει μπλούζα online ή δεν ήθελε να πληρώσει τα μεταφορικά, και πολύ λογικό είναι να πάρει την μπλουζίτσα του από εκεί και να τη φορέσει κατευθείαν. Πάμε τώρα, παιδιά, να πούμε τι παροχέ θα έχουμε στο event. Μαζί μα έχουμε τη Weber που θα έχουμε ψισταριές, για να ψήνουμε τα καλαμάκια, θα έχουμε καλαμάκια χοιρινά και κεμπάπ, 3.000 στην ποσότητα, που θα είναι παιδιά χορηγημένα από το Μέγα Γύρο και του ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Βέμπερ και το Μέγα Γύρο που μα τα δώσανε και μα τα παραχωρήσανε γιατί είναι μεγάλη ποσότητα για να φάμε δωρεάν. Πάμε μετά. Θα έχουμε τη Μάνστερ που θα μα φέρει παιδιά ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι με μπουνίτσε διακριτικέ που θα παίρνει πόντου, που είναι πάρα πολύ φαν και θα μα φέρει δύο Μάνστερ truck ένα σοβαρό DJ, θα το δείτε, και θα μας φέρει και άφθονα μάνστερ. Για να πιούμε. Θα έχουμε τη Heineken 0% με 2.400 μπύρε για να πιείτε όλοι δωρεάν. Γιατί παιδιά σου βλάκι χωρί μπύρα δεν πάει. 0% εννοείται πάντα γιατί έχουμε έρθει με τη μηχανή. Θα έχουμε παιδιά 2,5 παλέτε νερά αύρα. Είναι πάρα πολλά. Είναι 3.000 νερά που μα τα έχει κάνει χορηγία η αύρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά που σα λέω παιδιά που έχουν κανονιστεί είναι από το Φίκα να ξέρετε και όχι από μένα. Οπότε να πω σε αυτό το σημείο, άλλο ένα ευχαριστώ και στη Μαριάννα και στην Αργυρό, που έχουν οργανώσει κάτι τόσο μοναδικό. Ε, Χωρί τα κορίτσια, πιστέψτε με. Ναι, αλλά πε στου ανθρώπου εδώ πέρα, καμιά εταιρεία, να κάνουν κανένα πάρτι, να τι φωνάξουν γιατί δεν. Ε, Όχι πιστεύτε. να τι φωνάξουν. Εκτό ότι θα βγει πιο οικονομικά το πάρτι, θα βγει και πιο γαμάτο. Αλλά ε, αυτό είναι μια πρέπει άλλη. Πρέπει να το πεις. Δεν, πρέπει να... δεν, πρέπει να το πω. Όσοι έχουν κάνει, ξέρουν, πιστέψτε με. Κάτι που ξεχνάω να πω, επειδή είμαστε Έλληνε παιδιά, για την αρχή του event και για να ανοίξει το μάτι ακόμα και αν είναι μεσημέρι, θα έχουμε τη Χελένη Κλίνπεξ που εμπορεύεται τι καφετιέρε κορυφαίε στο είδο του Σαν Ρέμο με έναν καφέ που έρχεται από την Αυστραλία, τον Warehouse, και θα έχουμε δύο βανάκια από τον Bully Bar που θα ανοίγουν όλα, Volkswagen τα κλασικά αυτά τα ταφένα τα παλιά, τα οποία θα δίνουν καφέ δωρεάν άφθονο όλη την ώρα, φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο, λάτε, ό,τι τραβάει το κέφι σα. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Το, με, με, με συγκλονίζει το δωρή. Λοιπόν, Άνι. πολύ σημαντικό γιατί θα το ξεχάσω. Ξέχ... αυτά που κάνουμε. Α, αυτά δεν υπάρχουν σε άλλο κανένα. Πολύ σημαντικό γιατί θα το ξεχάσω. Θα έχουμε τη Fit Panda. Η οποία Fit Panda έχει παιδιά διατροφικά και μη γεύματα. Πολύ προσεγμένα και σε πάρα πολύ προσιτέ τιμέ. Ο Νίκο, έχουμε κάνει και βιντεάκι μαζί, είναι πολύ φίλο και κάνει τρομερή δουλειά. Που σκέφτηκε κάτι μοναδικό. Ε, μου είπε ότι θέλει να παραχωρήσει γεύματα σε όλου του εθελοντέ. Παιδιά, οι εθελοντέ είναι πάνω από 100. Οπότε δεν είναι κάτι απλό. Mm. Ο τύπο τι θα κάνει. Θα φέρει κλειστά γεύματα ονοματισμένα για όλου του εθελοντέ και θα τα μοιράσει. Ένα μεγάλο μπράβο του, γιατί σκέφτηκε παιδιά πιο βαθιά. Δεν σκέφτηκε να διαφημιστεί εκεί και να κάνει διάφορα πράγματα. Αλλά σκέφτηκε να πάει εκεί που, εκεί που πονάζρε, παιδί μου. Εκεί που θα το εκτιμήσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί οι εθελοντέ είναι που μένουν και θα πούνε ένα μεγα... μεγάλο ευχαριστώ και θα μείνει και του χρόνου. Οπότε. Είσαι πολύ μπροστά με αυτό που σκέφτηκες Νίκο. Το δίνω. Κλείνοντα, παιδιά, θα πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την αιγίδα που είμαστε από κάτω. Στο Humanity Greece, στο Riding School Hoodra που θα έρθει να μιλήσει εκεί. Και όσοι ξέρετε από μοτοσυκλέτε, ξέρετε ότι είναι ο νούμερο ένα στο είδο του. Και όποιο θέλει να μάθει να οδηγάει πραγματικά, θα πρέπει να πάει στο Riding School Hoodra για να μάθει να οδηγάει είτε στο δρόμο είτε και στην πίστα. Κάνει θαύματα. Θα έχουμε παιδιά το ECAV με καινούριε μηχανέ που και ένα άνθρωπο θα μα μιλήσει για yeah. όλα τα ζητήματα τα οποία μας αφορούν πάρα πολύ και θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό και όχι μόνο στα δωρεάν φαγητά, ποτά και τα συναφή. Θα έχουμε τον Ερυθρό Σταυρό, θα έχουμε τη Humanity Greece, το είπα, η οποία θα μοιράζει παιδιά και νερά. Και εννοείται πως θα, θα έχουμε το Σταθάρα που θα το δείτε στο βίντεο, είναι μορφή, που είναι στην Εντιντά, πιστοποιημένο από την πολιτική προστασία και θα έρθουν γύρω στα 20-25 άτομα πυροσβέστε να καλύψουν το event και μέσα στο πάρκινγκ και από θέματα ασφαλεία, αν υπάρξει κάποια φωτιά αλλά και από θέματα ασφαλείας, παιδιά, και συντονισμού, γιατί οι τύποι, οι φανταστικοί αυτοί άνθρωποι ήταν σε όλες τις φωτιές και πιστέψτε με, γνωρίζουν πάρα πολύ από οργάνωση. Επειδή, παιδιά, δεν θέλω να μακρηγορώ άλλο, όπως είδα και σε όλα αυτά τα πώς που έχουν ανέβει, θα γίνουν πάρα πολλέ κληρώσεις. Θα κληρώσουμε μια Insta 360 4K, την καλύτερη, παιδιά, την Insta 4, η οποία μαζί με τα αξεσουάρ όλα 8K είναι, έχει ζήκιο, κοστίζει πάνω από 700 ευρώ, ένας τυχερός να πάρει αυτή. 30 κράνη LS2 και carbon και fiber και θερμοπλαστικά για πολλού τυχερού που παιδιά κοστίζουν 5198 ευρώ, That's πολλά δώρα, 10 αλλαγέ δηλαδή 700 μοτούλ και διάφορα άλλα δώρα τη μοτούλ. Θα γίνουν γενικά πάρα πολλέ κληρώσει και πάρα πολλά δώρα από του διαγωνισμού. Όμω μην ξεχάσετε δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα μπείτε για να πάρετε το free pass. Μην μπερδεύεστε, παιδιά, είναι ένα εισιτήριο λεγόμενο, free pass όμω, που είναι δωρεάν. Είναι μόνο για να λάβετε μέρο διαγωνισμού και για να μπείτε στο event. Οπότε όποιο έρθει και δεν έχει πάρει το free pass, εκείνη τη στιγμή όπω είναι, θα περιμένει στη γωνία από το κινητό του. Θα μπει στο more.com που είναι η παλιά βίβα, θα κάνει ένα register, θα πατήσει ride out στο search, θα του βγάλει το event, θα κάνει ένα register, θα του έρθει το ειστήριο με email και θα μπει κατευθείαν το free pass. Οπότε παιδιά, επειδή θα είναι πάρα πολλά άτομα που ίσω δεν το έχουν κάνει, θεωρώ ότι θα πρέπει να είστε πιο έξυπνοι και να έχετε κάνει από πριν το more.com το free pass σα και να είστε πανέτοιμοι γιατί first in, First out. Link εννοείται πως θα βρείτε παιδιά για το more.com και για το event κάτω στην περιγραφή. Οπότε να είστε σίγουροι ότι 4 ξεκινάμε να μαζευόμαστε μέχρι 5.30 που θα γίνει η μοτοπορία. Όσοι έρθουν πρώτοι θα είναι και πιο μπροστά στη βόλτα. Δεν ξέρω αν σα ενδιαφέρει αυτό. Οπότε να έχετε κάνει την εγγραφή από το σπίτι σα στο more.com. Θα το δείτε εδώ κάτω, παιδιά. Γιατί θα είμαι στην είσοδο, μα το Θεό, και θα μαλώνω όποιον δεν έχει πάει. Παιδιά, το έχουμε πει παντού. Όποιον δεν έχει κάνει register στο more.com. Αν δεν έχει κάνει register στο more.com και το παίξει έξυπνο, δεν θα λάβει μέρο στι κληρώσει και πόσο μάλλον δεν θα πάρει παιδιά την έκπτωση 20% σε όλα τα κράνη. Την επιπλέον έκπτωση 20% σε όλα τα κράνη που θα σου κάσει ειδικό κωδικό σε σένα που έκανε register στο more.com για να έρθει αυτό το event. Οπότε, παιδιά, ο λόγο για να κάνει το register είναι για να μπει στο ACA, για να πάρει μέρο στα δώρα και για να πάρει το 20% επιπλέον έκπτωση για αγορά κράνου, το οποίο θα σου έρθει ένα μοναδικό κωδικό μόνο εσένα, κανένα άλλο. Και επίση, παιδιά, το πιο σημαντικό, δεν στοιχίζει τίποτα. Πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι ξυπνάκιδε κλείνοντα αυτό το βίντεο. Αν κάνει εγγραφή στο more.com, εμεί θα σκανάρουμε στην είσοδο. Αν κάνει μόνο εγγραφή και δεν έρθει, εννοείται πω δεν παίρνει μέρο στην κλήρωση. Εμεί θα τραβήξουμε, παιδιά, μια λίστα όσου κάνανε εγγραφή και σκαναρίστηκαν στην είσοδο. Θα ξέρουμε πια έχετε μπει. Οπότε. Θα πρέπει και να κάνει εγγραφή και να έρθει στο event. Αν κάνει εγγραφή και δεν έρθει στο event, sorry, αλλά δεν μπαίνει στην κλήρωση. Όσοι έχουν έρθει εκείνη τη μέρα, παιδιά, στο event και έχουν στηρίξει αυτόν τον καλό σκοπό, θα είναι και κάποιο από αυτού ο τυχερό που θα κερδίσει ένα από τα πολλά δώρα. Κλείνοντα, παιδιά, και πιο σημαντικό, το είπα και στην αρχή, θα το πω και στο τέλο. Θέλω να είμαστε κύριοι και στην αρχή και στην πορεία και στο τέλο και μέσα στο ACA. Είναι ένα event που μην ξεχνάμε γίνεται για καλό σκοπό. Δεν θα πρέπει να έχουμε κανένα πρόβλημα από κανέναν σα. Σα είδα και πέρσι, παιδιά. Είμαστε και είστε όλοι τρομερά παιδιά. Ο σκοπό είναι ένα, μην το ξεχνάτε. Να φοράμε πάντα, παιδιά, το κράνο μα και να προστατεύουμε τα όνειρά μα και τα όνειρα τη οικογένειά μα, των κολλητών μα, των γονιών μα και ολονών. Οπότε, μην ξεχνάτε να είστε κύριοι. Και για το λόγο του, του αληθέ, θα πρέπει να σα πω πώ θα είναι η είσοδο στο event για να την καταλάβατε όλοι. Λοιπόν, εδώ είναι η Σπύρου Λούι και εδώ είναι η Κίμης. Η Σπύρου Λούι έχει πιο μεγάλο άνοιγμα. Οπότε η είσοδο, παιδιά, όλη θα γίνεται από τη Σπύρου Λούι. Οπότε όσοι έρχεστε, παιδιά, από την κίνηση θα κάνετε δεξιά στο φανάρι. Και όπω είστε στο φανάρι, θα κάνετε αριστερά σε αυτήν εδώ την πρώτη νησίδα και θα μπαίνετε κατευθείαν. Στη λεωφόρο κίνηση εδώ, παιδιά, θα είναι η έξοδο και θα είναι έξοδο και για έκτακτη ανάγκη. Επειδή θα είμαστε πάρα πολλά μηχανάκια μέσα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε δύο εισόδου. Και θέλει, πρέπει, πρέπει, παιδιά, για λόγου ασφαλεία να υπάρχει και μία έξοδο έκτακτη ανάγκη. Είναι πιο μικρή αυτή σε φάρτο σε σχέση με αυτή, αρκετά πιο μικρή. Οπότε η είσοδο είναι αυτή, με πάρα πολλά άτομα που θα σκανάρουν. Οπότε γι' αυτό σα λέω, επειδή δεν θέλω να γίνει συνοστισμό πάνω στη Σπυρουλουή, θέλω όλοι να μπείτε και να πάρετε το free pass σας και να πάρετε μέρο στο διαγωνισμό. Οπότε είσοδο, παιδιά, μόνο από τη πυρουλού. Άμα έρχεται από τη πυρουλού, μπαίνετε κατευθείαν, θα το δείτε εννοείται. Άμα έρχεστε από την κίμη, στο φανάρι του ΟΑΚΑ και στην πρώτη νησίδα αριστερά. Η είσοδο, παιδιά τη κίμη, θα γίνει μόνο έξοδο για την πορεία τίποτα άλλο. Και θα είναι όλη αυτή την ώρα που θα μαζευόμαστε και θα παρκάρουμε στα πάρκινγκ, θα είναι έξοδο και είσοδο έκτακτη ανάγκη. Δεν θα μπει κανεί. Οπότε εδώ θα είναι όλο το πάρκινγκ, θα υπάρχουν πάρα πολλοί συντονιστέ για να σπαρκάρουν τέλεια, να τραβήξουμε πλάνα με τον τρόν φανταστικά γιατί σα το είπα και θα σα το ξαναπώ για μια τελευταία φορά. Πάμε να περάσουμε ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο που θα έρθει, για όλο τον κόσμο που δεν θα έρθει, για να δει ότι είμαστε παιδιά μια οικογένεια, ότι αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε και θέλουμε να το πάμε λίγο παραπέρα και να προστατέψουμε και εμάς και τους γύρω μας φορώντας πάντα το κράνος και τον εξοπλισμό. Οπότε ένα είναι ο σκοπός, ένας είναι ο λόγος και είναι πολύ σημαντικός το κράνος. Ride out, protect your dreams 2024, σας περιμένουμε όλους.